Για να δούμε τις πληροφορίες του Ανδρέα Παφίτη σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Απομένουν περίπου λιγότερες από 2.000 ψήφοι και έχουμε μια ανατροπή. Ανδρέα. Μιχάλη, ακριβώς όπως είπες και εσύ, απομένουν περίπου 2.000 ψήφοι για να καταμετρηθούν και σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που είχαμε, είναι ότι ο Μητροπολίτης Πάφου Γιώργιος έχει περάσει δεύτερος στην κούρσα του τριπροσώπου και μάλιστα με 28 ψήφους διάφορα. Ήρθαν πληροφορίες από πάνω που γίνεται καταμέτρηση κάτω προς το επιτελείο και με το που πέρασαν αυτές οι πληροφορίες προς το επιτελείο του Μητροπολίτη Πάφου Γιώργιου, ακούστηκαν χειροκροτήματα από την αίθουσα που βρίσκονται οι επιτελάρχες εκεί του επιτελείου του Μητροπολίτη Πάφου Γιώργιου. Συνεπώς, 28 ψήφοι διαφορά, 2.000 ψήφοι απομένουν. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα για να ξέρουμε επιτέλους ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος, καθώς η πρώτη θέση έχει κλειδώσει. 28 ψήφοι διαφορά, 2.000 ψήφοι. Πολιτιακές εκλογές, ναι, κύριε, ναι. Κάκουρα. Ναι, και διαρωτούμε, αν θα μιλούμε για απόλυτη ισοπαλία. Ναι. Δηλαδή, ο δεύτερος από τον τρίτο, αν η διαφορά στις ψήφους είναι 50%. Είναι μερικές δεκάδες ψήφοι, ναι. Θα μιλούμε για ισοπαλία. Ένα τελευταίο λόγο, κύριε Κάκουρα. Να πω ότι εν τη σοφία τους οι ιεράρχες θα πρέπει να αναδείξουν τον πιο ικανό. Τον πιο ικανό. Όχι τον πιο λαοφιλή. Όλοι έχουν την αξία τη δική τους, όλοι είναι αυτό που λέμε άξιοι. Ας επιλέξουν τον πιο ικανό για τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ο οποίος είναι ένας αιώνιος θεσμός. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, τον οποίο όλοι πρέπει να έχουν κατά νου πάντα ότι θα είναι για το καλό της Εκκλησίας και το καλό του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σωτήρη, ευχαριστώ και σε σένα. Αύριο πάλι.